Και εμείς θα συνδεθούμε τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή με την κυρία Κατερίνα Κοσκινά, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων, σύμβουλο για τον πολιτισμό του Δημάρχου Αθηναίων, γιατί ξεκινά μια σπουδαία έκθεση, εγκαινιάζεται σήμερα στο Πάρκο Ελευθερίας, του ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη Νάσου Δάφνη. Καλό σας απόγευμα, κυρία Κοσκινά. Καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστώ για το βήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Δεν γίνεται να μην δοθεί βήμα για μια τέτοια συγκεκριμένη έκθεση, γιατί για πρώτη φορά θα δούμε να φιλοξενούνται και νέα πρωτότυπα έργα του καλλιτέχνη. Ναι, όχι για πρώτη φορά όμως, γιατί είχε γίνει στην Ελλάδα το 2004 και αν θυμάμαι και κάποια άλλη στιγμή αργότερα, θυμάμαι όμως σίγουρα το 2004 στην γκαλερί της Ιλιάνας Τούντα, θυμάμαι μια έκθεση του Νάσου Δάφνη. Και είναι πολύ λογικό, γιατί ο Νάσος Δάφνης είναι ένας πολύ καταξιωμένος. Έχετε απόλυτο δίκιο, ανακαλώ. Είναι η πρώτη φορά που θα δούμε αυτά τα έργα του καλλιτέχνη από την σειρά Ακριβώς. City Walls στην χώρα μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Το λέω για να μην αδικήσω αυτούς που τον ξέρουν και έχουν δουλέψει ήδη μαζί τους στο παρελθόν. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ναι. Είναι μία έκθεση που ελπίζω ότι θα είναι η αρχή και άλλων που θα ακολουθήσουν. Συζητάμε ήδη για μία αναδρομική σε κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, όσο χρειάζεται μία αναδρομική να ετοιμαστεί. Όμως, θεωρώ ότι είναι μία ιδιαίτερα σημαντική έκθεση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θυμίζει στους παλιούς ποιος είναι ο Νάσος Δάφνης. Γνωρίζει τους νεότερους ποιος είναι ο Νάσος Δάφνης και για να πω ποιος είναι ο Νάσος Δάφνης. Για να μάθουν οι νεότεροι. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες Αμερικανούς, Ελληνοαμερικανός βέβαια, ελληνικής καταγωγής Αμερικανό. Έχει φύγει από την Ελλάδα σε ηλικία 16 ετών και έφτασε στη δεκαετία του 60. Τέλος της δεκαετίας του 50 να συνεργάζεται με τους κορυφαίους καλλιτέχνες στον κόσμο, από τον Έλσουορθ Κέλλι, τον Γιώζεφ Κόσου, τι να σας πω τώρα, τον Ρίτσαρτ Σέρα, τον Τζάσπερ Τζόουνς, τον Όλντενμπουργκ, είναι πάρα πολύ, τι να σας πω πραγματικά, τον Άντι Βόρχολ, όλοι αυτοί λοιπόν ήταν το βαρύ πυροβολικό της γκαλερί Λίο Καστέλι, που τότε ήταν η μεγαλύτερη γκαλερί στην Αμερική και ίσως και στον κόσμο. Κυρία Κοσκινά, και κάνοντας μια αναδρομή σε όλα αυτά που λέτε, το 1969 ήταν και μια στιγμή, στην κομβική στιγμή στην καριέρα του καλλιτέχνη. Εκεί να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συνέβη. Ήταν μια κομβική στιγμή, η οποία για την ακρίβεια ξεκίνησε το 1967. Γιατί ήταν, έχει σημασία να πω την ημερομηνία, έχει τα απόλυτα δίκαια για το 1969, να πω για το 1967, γιατί τότε ιδρύθηκε το City Wall Incorporation, το City Walls μάλιστα, Incorporation, που ήταν μια πρωτοβουλία από καλλιτέχνες γνωστούς της εποχής, οι οποίοι θέλησαν να βγουν για πρώτη φορά τότε στο δημόσιο χώρο. Και δεν εννοώ πρώτη φορά σε ό,τι αφορά τα κλασικά αγάλματα και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Μιλάω για τη σύγχρονη τέχνη και κυρίως για τη ζωγραφική. Έγιναν λοιπόν τότε οι πρώτες τοιχογραφίες. Ο Νάσος Δάφνης ήταν από τους βασικούς της ομάδας. Και το 1969, όπως ακριβώς είπατε, έκανε την πρώτη από τις τοιχογραφίες του. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι, βεβαίως και σας ακούω. Α, ωραία. Επίσης, βλέπουμε όση ώρα μιλάμε και κάποια έργα του καλλιτέχνη και βλέπουμε και συνέχεια αυτό το μοτίβο του αστεριού. Να σταθούμε και λίγο σε αυτό και στις επιρροές που είχε. Κοιτάξτε. Ο Νάσος Δάφνης είναι από τους βασικούς καλλιτέχνες της minimal art, της αφηρημένης τέχνης, και ειδικότερα είναι και ο πρωτοπόρος της hard edge, λέγεται, ζωγραφικής, που είναι τμήμα της minimal art,
σημαίνει με λίγα λόγια η ζωγραφική των σκληρών περιγραμμάτων. Mm-hmm. Γιατί ανέπτυξε στο τέλος της δεκαετίας του 50 μια θεωρία που αφορά το χρώμα και τα επίπεδα, λέγεται color and plane theory, και επίσης γιατί στη δουλειά του είναι από τους πρώτους που ήθελε να συνεχίσει λίγο αυτό που είχαν ξεκινήσει κάποτε οι εμπρεσιονιστές, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, να απελευθερωθεί τελείως το χρώμα από τη φόρμα και από τη γραμμή. Mm-hmm. Δηλαδή το προτεύον στοιχείο ενός έργου να είναι το χρώμα. Κυρία Κοσκινά. Αλλά ένα χρώμα πολύ έντονο, πολύ δυναμικό, mm-hmm. που για να το πετύχει του έδινε και όγκο. Δηλαδή με λίγα επιφάνεια, αλλά πάρα πολλά στρώματα χρώματος. Mm-hmm. Βλέπουμε όλες αυτές τις ιδιαίτερες τεχνικές. Θα έχουν την ευκαιρία τώρα να τις απολαύσουν και όσοι σπεύσουν από σήμερα μέχρι και τις 3 Δεκέμβρη στο Πάρκο Ελευθερίας. Ακριβώς. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί είναι και η πρώτη μέρα της έκθεσης. Ακριβώς, να σας ευχαριστήσω και να πω απλώς ότι τα Σαββατοκύριακα είναι μέχρι τις 3. Και να ευχηθούμε να υπάρξει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και εγώ το εύχομαι, να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ.